για τον Κουλούρη. Πέρασε η μπάλα από όλους ο Μιχάηλ. Απομακρύνει στα πόδια του Νομπόα. Σκαστό σουτ στην αγκαλιά του Βελίδη. Και γρήγορα στην κόντρα επίθεση ο ΠΑΟΚ με τον Περέιρα. Ο Αργεντινός με το καλό του πόδι το αριστερό θα σουτάρει. Έβγαλε ο Βελίδης. Η μπάλα μεταφέρθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα από την άμυνα του ΠΑΟΚ στην επίθεση. Περέιρα. Μοιράζει ξανά στον Κάτσε. Αυτό στρώνει την μπάλα και σουτάρει. Ο Βελίδης είναι εκεί. Και ο Νομπόα με τον Κάτσε να κάνει την κίνηση. Πάλι ο Τζιόλης έχει χώρο για σέντρα. Ο Κάτσε είναι μέσα στην περιοχή. Θα σουτάρει από εκεί. Πολύ δύσκολη γωνία για να απειλεί. Βρίσκει θέση ο Πας. Ναπολεώνει έξω από την περιοχή. Ψάχνει χώρο για το δεξί. Το βρήκε και το κάνει. Βελίδης με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει. Στο 37. Κανείς διατοπή του Γκαρσία. Με οδηγίες και του Νικουνιόπλια. Ο Μπρίτο δεν έκανε καλό κοντρόλ. Προλαβαίνει να γυρίσει τον Κούρο. Ο οποίος γυρίζει την μπάλα πάνω στο Βελίδη. Είπαμε, μέχρι να φτάσει έξω από την περιοχή ο Ατρόμητος πηγαίνει μια χαρά. Τον πάει όλοι μέσα στην περιοχή. Τώρα μπήκε λίγο ο Μπρίτο. Ούμπιδες. Το κάνει το σουτ στην αγκαλιά του Βελίδη. Έχει να σκοράρει 79 μάτς ο Πίτου Γκαρσία και το σουτ κόρνερ ο Βελίδης. Το σουτ του Καράσκο. Εθνείς αλλάζουν όλα στο μάτς. Ψυχολογία. Που έχει κέρδος ένα κόρνερ, το εκτελεί ο Ντομίνγκες. Ο Χάρα στο δεύτερο δοκάρι. Μαζεύει ο Βελίδης. Μονομαχία του Χάρα με τον Μιχαήλ. Γρήγορα συνέχεια από τον Ντοσεβί. Ο Τσουκαλάς έκανε λάθος, ο Ντομίνγκες σε θέση βολής. Κόρνερ. Δεύτερη καλή στιγμή του Ολυμπιακού στο μάτς. Και οι δύο του Ολυμπιακού με τον Ντομίνγκες. Βεβαίως υπάρχει και για τον Ντομίνγκες. Χάρα. Το Σεβί. Δοκίμασε το σουτ. Ο Βελίδης με διπλή προσπάθεια μαζεύει. Πολύ γρήγορη επίθεση του Παζιάννενα και με τον Ολυμπιακό να είναι ψηλά στο γήπεδο. Το σουτ του Μπενίτες. Μαζεύει ο Βελίδης. Αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, είναι το πρώτο σουτ του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο αυτό. Και θα περάσει στη θέση του ο Μπέριος. Θα φύγει δηλαδή επιθετικός και θα μπει στόπερ. Μπενίτες. Ωραίο σουτ. Ο Βελίδης είναι σε καλή θέση και μαζεύει. Κάνει ωραία ενέργεια, ξέφυγε από τρεις αντιπάλους, ο Χάρα δεν έφτασε στην μπάλα. Ο Φουστέρ κλέβει, ο Χάρα εκτελεί, ο Βελίδης μαζεύει στο 81. Ωραία επέμβαση από τον Μάρκο. Κάνει λάθος. Γαβιλάν. Σουτάρει, μπλοκάρει ο Βελίδης. Στο 90. Και πίσω στην άμυνα. Μαρτίνες, πέρασε η μπάλα. Πολύ επικίνδυνη η φάση για την άμυνα του Πας Γιάννενα. Μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Πανετολικός. Εξαιρετική επέμβαση, απάντηση του Βελίδη. Έβαλαν στη μέση σχηματίζοντας ένα τρίγωνο τον Μανιά και τον έβγαλαν εκτός φάσης. Φωτάκης έκανε το σουτ, ο Βελίδης σε κόρνερ. Μπάλα που πήγαινε στη γωνία. Κατέβηκε απότομα. Αριστερό στην καρδιά της άμυνας. Πάλι στον Αργεντινό. Τρέχει ο Φόνση, κρατάει ο Μαρτίνες. Εξαιρετική προσπίση στην κλειστή γωνία. Ο Βελίδης ένα ακόμη κόρνερ. Στο 36. Μαρτίνες. Διεκδίκηση που καταλήγει να τον αποκτάει η Καλονή. Όλα αυτά για τον Ισπανό μέσω της ομάδας Μυτιλίνης. Ωραία εκτέλεση από το Μανούσο στο δεύτερο λεπτό.
από τον Τζαμπούρη. Στο δεύτερο λεπτό. Με το πολύ καλό παιχνίδι που κάνουν οι φιλοξενούμενοι. Γύρισμα προς τα πίσω από τον Πετρόπουλο, χωρίς συνέχεια. Βελίδης ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, προτιμά να παίξει με τα πόδια. Ο Κεϊτά κατεβάζει. Μανούσος μοιράζει πολύ ωραία τώρα, αναπτύσσει Καλονή. Το σούτ του Καλτσά, επέμβαση του Βελίδη, καλή στιγμή για τους γηπεδούχους. Με τον Καλτσά που συχνά ψάχνει τα γκολ στο πρωτάθλημα. Και έχει βάλει, μάλιστα προκάλεσε κάποιες διαμαρτυρίες από τον πάγκο της Καλονής. Στη συνέχεια Καλονή με τον Ρόχας πάνω στον Μπέριο, το σούτ του Ισπανού. Στο τρίτο λεπτό της επανάληψης, χωρίς συνέχεια. Για τον Ιμπαγκάς αφήνει στον Μπουμάλ. Μπουμάλ βλέπει κίνηση Κολοβού και το σημαδεύει. Πέρασε η μπάλα, ο Κολοβός θέλει να βρει τρόπο για να εκτελέσει σωστά. Έχασε την ισορροπία του, αδύναμο το δεξί, εύκολα ο Βελίδης. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, κόρνερ για τον Πανιόνιο, πρώτο δοκάρι από τον Μπουμάλ. Σουτ που γίνεται από τον Οικονόμου. Χωρίς όμως να ανησυχήσει. Ο Κολοβός ήταν στο σούτ, στο συγγνώμη, όχι ο Οικονόμου, χωρίς να ανησυχήσει ο Βελίδης. Πελέ, δοκίμασε το σούτ, ο Βελίδης μαζεύει. Δεύτερη τελική τυχεία φάουλ από τέτοιες αποστάσεις και στον Όφι. Λογικά αυτός θα εκτελέσει ή ο Πελέ. Ο Πελέ τελικά πάνω στο Βελίδη. Με δύναμη ο Μιλιάζες, έφερε την μπάλα στην περιοχή, εκεί ο Μιχαήλ πήρε την κεφαλιά, ο Μιλοσάβιεφ στην κίνηση στο Βελίδη. Σε θέση άμυνας, περισσότεροι εξ αυτών σχηματίζουν τείχος. Εκτελεί ο Μιλιάζες, ο Βελίδης στο 79 μαζεύει. Καλτσά, με ωραία κίνηση, το σούτ όμως πάνω στον Εμπέριο, στρώθηκε η μπάλα, επέμβαση από τον Βελίδη, ο οποίος λέει όχι, στον Μαραγκό, κόρνερ στο 44, πρώτη καλή φάση για την Βελίδη, ο Μπεν θα εκτελέσει. 80 λεπτό, ο Μπεν εκτελεί, ο Βελίδης μπλοκάρει. Γέμισμα προς την περιοχή του ΠΑΣ. Κεφαλιά, ο Βελίδης προλαβαίνει τον Εμπέν και μαζεύει την μπάλα. Κάτω ο Μπεν. Τον έκλεισαν δύο, πάει και ο Τσάβες τρεις, αφήνει χώρο για τον Κόμψη. Κάνει το σουτ με το αριστερό, ο Κόμψη, Βελίδης εκπληκτική απόκρουση. Εκτοξεύεται στο γάμα ο Βελίδης. Για να πει όχι στον κόμπ. Ο Κλέι το δοκιμάζει απευθείας με τις γροθιές ο Βελίδης σε κόρνερ. Να προσθέσω ότι είναι εντολή από τον πάγκο της Ξάνθης στους παίκτες να σουτάρουν. Κλέιτον. Σολτάνη με το αριστερό, Βελίδης πάλι. Καπετάνος με τον Βελίδη. Υπάρχει υπόδειξη για offside. Καλό. Μόνο τρεις της Ξάνθης με πέντε παίκτες του ΠΑΣ. Πάει στο ένας εναντίον ενός τώρα ο Κλέιτον. Λουσέρο έχει χώρο, έκανε το σούτ με το δεξί, ο Βελίδης σταθερά. Στο 41. Εδώ Λουσέρο. Πάμε στον Ευγένη. Λουσέρο σε μία ακόμη στημένη μπάλα. Με πολύ φάλτσο ο καπετάνος βρήκε τρόπο μέσα σε ένα δάσος παιχτών να πιάσει την κεφαλιά. Ο Βελίδης ήταν σε καλή θέση. Παίζει γρήγορα. Έχει τρεις παίχτες ο ΠΑΣ ήδη ανεβασμένους. Ο ένας από αυτούς είναι ο Ιλ. Λουσέρο ανοίγει το Γουάλας. Η επιλογή του Λουτσέσκου από τον πάγκο κάνει εδώ μια σέντρα σου το Βελίδης με τις γροθιές. Μένει ψηλά η Ξάνθη για να συνεχίσει την πίεση. Ο Φλίσκας για τον Λουσέρο. Και αυτή ίσως είναι η τελευταία φάση του παιχνιδιού στα πηγάδια. Εκτελεί ο Λουσέρο.
Η κεφαλιά από τον Γουάλας, η εκπληκτική διπλή επέμβαση του Βελίδη, γιατί είχε απάντηση και στον Ομπότο.